Πάμε να πραγματοποιήσουμε ακόμα μια ζωντανή σύνδεση με το εξωτερικό. Να συνομιλήσουμε με την εκπρόσωπο εκεί των Ελλήνων στο Άμστερνταμ, κριτικής καταγωγής. Είναι η κυρία Μεσαριτάκη, Βάσο Μεσαριτάκη, μέλος της ελληνικής κοινότητας Άμστερνταμ. Χρόνια πολλά, κυρία Μεσαριτάκη. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Σας καλησπερίζω από την Ολλανδία. Τι κάνετε? Έχουμε τα καλύτερα. Βέβαια. Γεια. Και έχετε καταγωγή και από την Τήλισσο. Σωστό το ρεπορτάζ μας? Σωστό. Ναι. Για πείτε μας εκεί, πολυάριθμη κοινότητα ελληνική στο Άμστερνταμ. Ναι, βέβαια, είμαστε πολλοί Έλληνες, από όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλη κοινότητα σαν κομμάτι το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει όσο μπορεί τις επιθυμίες των Ελλήνων που είναι. Είμαι πολύ ευχαριστή, σε ευχάριστη θέση σας, και νιώθω ότι παρόλο που ζούμε σε μια πανδημία, είμαστε πάντα ενωμένοι, βοηθάμε ο ένας τον άλλο, στηρίζουμε όπως μπορούμε, και αυτό είναι πάρα πολύ ικανοποιητικό και πολύ ζεστό. Πώς βρεθήκατε στο Άμστερνταμ? Το 1987 έφυγα από την Κρήτη, παντρεύτηκα με ένα Ολλανδό, είμαι εδώ 34 χρόνια. Έχουμε και δύο παιδιά, ο γιος μου είναι 22 και η κόρη μου 16. Βασικά με έφερε ο έρωτας στην Ολλανδία. Σε μια χώρα που μπορεί να σου προσφέρει πάρα πολλά. Το μόνο κακό είναι στην Ολλανδία ο καιρός. Βρέχει συνέχεια. Ναι, βρέχει. Σήμερα είχαμε 3 βαθμούς, κρύο. Βέβαια, αυτό που ζω εγώ και μιλάω όχι μόνο για μένα προσωπικά, αλλά για όλους τους Έλληνες, μας λείπει πολύ η πατρίδα μας, η ομορφιά της Ελλάδας και πιο πολύ η οικογένειά μας. Σε αυτό το ξέρετε κομμάτι ότι... να σταθώ. Βέβαια, να σταθείτε. Έχετε συγγενείς στην Κρήτη, σας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, κατεβαίνετε στο νησί. Για πείτε μας. Ναι, έχουμε συγγενείς, μένουν οι γονείς μου, οι αδερφές μου, τα νύψια μου, όλοι οι φίλοι μου, οι γνωστοί, και όπως εγώ βιώνω αυτό το κομμάτι της πανδημίας, το βιώνουμε και εμείς σαν Έλληνες όλοι μαζί. Και ο μεγάλος μας φόβος είναι να μην πάθουν κάτι οι οικογένειές μας και να μην μπορέσουμε να είμαστε δίπλα τους. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που το βιώνει όλος ο κόσμος. Τους έχετε ενημερώσει ότι σήμερα θα τα λέγαμε εδώ στην Κρήτη TV ζωντανά? Ναι, τους έχουμε ενημερώσει. Ωραία. Μια καλή ευκαιρία λοιπόν να τους στείλετε χαιρετισμούς στον καθένα ξεχωριστά. Ναι, πολλά φιλιά στους γονείς μου. Θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν εκεί με τον μπαμπά να πιούμε μια τσικουδιά και με τη μαμά. Να δω τα αδέρφια μου, τα νύψια μου, που δυστυχώς έχω να τα δω από πέρυσι. Είναι δύσκολο, αλλά αυτό που με καθησυχάζει είναι ότι είναι υγιείς, ότι είναι καλά, πρέπει να κάνουμε υπομονή μέχρι να βρεθούμε πάλι κοντά, να τα πούμε, να μπορέσουμε να ζήσουμε αυτές τις όμορφες οικογενειακές στιγμές που μας λείπουν. Με την πανδημία και με τα κρούσματα, να σταθούμε λίγο εκεί στην Ολλανδία, πώς είναι τα πράγματα? Ναι. Βασικά την περασμένη εβδομάδα είχαμε 56.440 θετικά κρούσματα στην Ολλανδία, τα οποία είχαν γίνει 1.713 εισαγωγές στα νοσοκομεία. 336 άτομα είχαν μπει στις μονάδες. 56.000 κρούσματα για ποιο διάστημα? 440 την περασμένη εβδομάδα και 621 θανάτους. Μιλάμε για στοιχεία τα οποία ήταν μέχρι την περασμένη εβδομάδα. Τώρα καταλαβαίνω ότι κάθε μέρα υπάρχουν και καινούργια κρούσματα, τα νοσοκομεία είναι γεμάτα, ασθενείς πηγαίνουν και στη Γερμανία, το προσωπικό, όπως και σε κάθε χώρα, το νοσηλευτικό έχει μεγάλη πίεση. Με τους εμβολιασμούς, κυρία Μεσαριτάκη? Σήμερα αποφάσισε η κυβέρνηση και αρχίσαν οι εμβολιασμοί. Προσωπική μου άποψη ήταν ότι, πέρα του ότι η Ολλανδία είναι ένας λαός ο οποίος είναι σε πολλούς τομείς πάρα πολύ καλή, προσωπική μου άποψη είναι ότι η Ολλανδική κυβέρνηση δεν πήρε τα κατάλληλα μέτρα, όπως παραδείγματος χάρη η Ελλάδα, στο πρώτο lockdown. Είχαμε δει μεγάλη διαφορά. Και βασικά είναι ένας λαός ο οποίος είναι πάρα πολύ cool, relax, παίρνουν τα πράγματα χαλαρά και δεν νομίζω ότι είχαν συνειδητοποιήσει πόσο σοβαρή ήταν η κατάσταση. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, η Ολλανδία είναι και μια χώρα η οποία ευτυχώς στο κομμάτι υποστήριξη στους ανθρώπους εδώ είναι καλύτερη. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αυτοί που δουλεύαν και έχουν χάσει τη δουλειά τους ή δεν μπορούν να δουλέψουν, παίρνουν τους μισθούς μέχρι 80%. Υπάρχουν υποστήριξη για ενίκεια από το κράτος.
Υπάρχουν υποστήριξη για τις επιχειρήσεις, οι οποίες παίρνουν κάποια επιδόματα. Βέβαια δεν είναι το καλύτερα και δεν είναι κάτι, γιατί τα έξοδα συνεχίζονται και είναι πολύ δύσκολο να τα απεξέλθεις. Αλλά τουλάχιστον είναι πολύ καλύτερα από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Αυτό το λέω από προσωπική μου άποψη. Μάλιστα. Επειδή το ζω μέσα από την οικογένειά μου και από τους γνωστούς και από επιχειρηματίες Έλληνες που ξέρω που έχουν στεγαστεί και εδώ στην Ολλανδία και στηρίζουν πάντα την ελληνική κοινότητα. Βέβαια τα μαγαζιά είναι κλειστά. Μέχρι 19 Ιανουαρίου θα δούμε πού θα πάμε και τι θα ανοίξουν και αν θα ανοίξουν. Η εστίαση έχει πάρει πολύ μεγάλο πλήγμα. Ο τουρισμός, η κουλτούρα, είναι πολλά, είναι πάρα πολλοί τομείς που έχουν τυπωθεί πάρα πολύ. Μάλιστα. Αλλά πρέπει όλοι να προσαρμοστούμε και να συμβιβαστούμε με τις καταστάσεις και να δούμε πού θα φτάσουμε και πώς θα το παλέψουμε. Η Βάσο Μεσαριτάκη σκέφτεται να επιστρέψει κάποια στιγμή στην Ελλάδα. Ξέρετε, είναι δύο οι κατηγορίες των Έλληνων ομογενών που ζουν στο εξωτερικό. Κοιτάξτε, κάποια στιγμή βέβαια σκέφτομαι να επιστρέψω. Έχω και το σπίτι μου εκεί και τα παιδιά μου θέλουν πάρα πολύ να έρχονται στην οικογένεια, στον παππού, στη γιαγιά, στα ξαδέρφια. Αυτό που επίσης ζήσαμε και εμείς σαν κοινότητα και είδαμε μέσα από τη ελληνική κοινότητα και από τους ανθρώπους που ξέρουμε είναι ότι πολλά άτομα επιστρέψαν ήδη στην Ελλάδα. Αποφασίσαν να επιστρέψουν μόνοι μας στην Ελλάδα. Άλλοι πήγαν προσωρινά, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να μπορέσουν να δουλεύουν μέσα από το σπίτι από την Ελλάδα για να είναι κοντά στις οικογένειές τους. Μάλιστα. Οπότε ο καθένας παίρνει κάποιες προσωπικές αποφάσεις και σίγουρα νομίζω ότι δεν είναι μόνο η προσωπική μου άποψη και όλοι οι μετανάστες που φτάνουν σε κάποια ηλικία κάποια στιγμή αποφασίζουν και έχουν την χαρά και την λαχτάρα να γυρίσουν πίσω. Κυρία Μεσαριτάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ και πάλι καλή χρονιά και με το καλό να τα ξαναπούμε. Και εγώ σας εύχομαι καλή χρονιά και εύχομαι το 2021 να φέρει υγεία και να φύγει αυτή η πανδημία και ο ιός και να μπορέσουμε να ξαναπιστρέψουμε στις οικογένειές μας. Σας ευχαριστώ. Και να ζήσουμε όπως πρώτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Και καλή χρονιά επίσης. Να είστε καλά, από Κρήτη, να είστε καλά.